Σε διαθεσιμότητα για 3 μήνες στέθηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλος Πίπης, καθώς μετά από σχετική έρευνα που διεξήγαγε το Υπουργείο Γεωργίας προκύπτουν πειθαρχικά παραπτώματα αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των κρουσμάτων βρουκέλωσης που εντοπίστηκαν σε φάρμες της επαρχίας Λάρνακας κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διεξήγαγε διοικητική έρευνα από την οποία προέκυψε ότι ενδεχομένως λειτουργοί των κτηνιατρικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένου και του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Χριστόδουλου Πίπη, διέπραξαν πειθαρχικά παραπτώματα. Στη βάση των ευρημάτων της εν λόγω διοικητικής έρευνας και μετά από πρόταση του Υπουργείου, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του στις 4 Οκτωβρίου όρισε εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως ερευνώντα λειτουργό για τη διεξαγωγή έρευνας με όρους εντολής στη διερεύνηση πιθανών πράξεων, παραλήψεων, αμέλειας και καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω λειτουργών των κτηνιατρικών υπηρεσιών και κατ' επέκταση πιθανή παραβίαση των υποχρεώσεών τους έναντι προνοιών της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας για τις μεταδοτικές νόσους των ζώων. Οι λαθασμένοι χειρισμοί και η εξάπλωση της βρουκέλωσης κόστισε στο κράτος ένα ποσό πέραν των 600.000 ευρώ, ενώ όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε έγινε ευθανασία σε περίπου 1.200 αγελάδες και εγωπρόβατα. Οι διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει, εκτός του ότι ήταν αργά, διότι Φεβρουάριο εντοπίστηκε το κρούσμα και μετά από 2 μήνες κάναν τα διάφορα, γι' αυτό και θεωρήθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ναι, υπάρχει ολιγορία και θα φανεί μέσα από την έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βρουκέλωση προκαλεί νοσολογικές επιπτώσεις στα ζώα όπως αθρίτιδα, μείωση της γαλακτοπαραγωγής και αποβολές και μπορεί να προσβάλλει και τον άνθρωπο, ενώ το κρέας του μολυσμένου ζώου υπό προϋποθέσεις μπορεί να διοχετευτεί στην αγορά.